Η επί του πιεστηρίου, δεύτερη ώρα της εκπομπής και μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Και καλή χρονιά να πούμε, γιατί εμείς... Από το Σεπτέμβριο αρχίζει η χρονιά. Εμείς και ως παιδείας και ως θρησκευμάτων λέμε καλή χρονιά, διότι αρχίζει η σχολική χρονιά, αλλά είναι και η αρχή της εκκλησιαστικής, όπως ξέρετε. Περιόδου ένδεικτος, αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου. Ορίστε, διάσημος, μάλιστα. Εμείς την ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δανίλη. Θεσσαλιανής. Φεύγοντας οι συνάδελφοι που ήταν εδώ, είπαν ότι να περιμένουμε τον κύριο Φίλη, ο οποίος έβγαλε μια απάντηση για τον Μητσοτάκη και για τα όσα είπε στη Θεσσαλονίκη. 15 σημείων, ενώ ήταν 5 μόνο το Μητσοτάκη. Όχι, 11 σημείων που προκύπτουν από τα 5 που είπε ο Μητσοτάκης. Ένα σχόλιο για την παρουσία του. Τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν έχει κάτι να πω που δεν περίμενα. Πρέπει να πω ότι αυτά που σκέφτεται τα λέει ο κ. Μητσοτάκης και δεν τα κρύβει. Είναι ένας ακραίων φιλελεύθερος. Κερδίζει ψήφους. Κατά μου όχι και φαίνεται παντού αυτό. Αλλά έχει χλωμιάσει η πρώτη εικόνα. Προηγείται όμως σε όλες τις δημοσιοποίησεις. Δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει αυτό που λογικά φαίνεται να πιέζεται η κυβέρνηση. Υπάρχει ένας κόσμος που δηλώνει άστεγος. Ότι μπορεί να έχει... που περιμένει, που δίνει μία ευκαιρία στην κυβέρνηση να αποδείξει ότι μπορεί να προχωρήσει όλες τις δράσεις της παράλληλες με το μνημόνιο. Θα φανεί στην πορεία. Όχι, πιστεύω ότι σε ορισμένους τομείς μπορεί. Γενικά υπάρχει ένα όριο. Το όριο του μνημονίου. Το όριο της διαπραγμάτευσης, το όριο της επιτήρησης. Και είμαστε λίγο αμήχανοι ως κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το όριο. Εννοείται πολιτικά... κυβέρνηση της αριστεράς. Ως κυβέρνηση η οποία έχει μια εντολή από τον ελληνικό λαό να εφαρμόσει μια πολιτική. Αυτό λέω. Ναι. Έχουμε τελειώσει την πρώτη διαπραγμάτευση, την τελειώνει και τυπικά μεθαύριο. Και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε, και θα είναι και ένα αντικείμενο συζήτηση και στο συνέδριό μας αυτό, πώς θα προωθήσουμε τις παράλληλες δράσεις, το παράλληλο πρόγραμμα που αφορά την κοινωνική πολιτική της. Τέλει χρήματα όμως, παράλληλα. Που αφορά δράσεις αναπτυξιακές, που δεν αρκεί να λέει κανένας να γίνουν επενδύσεις, που είναι αναγκαίο να γίνουν επενδύσεις. Πρέπει να δούμε και ποιος κερδίζει από αυτές τις επενδύσεις και πώς σεβόμαστε το περιβάλλον, τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτή είναι η αντίληψη αριστερά για την ανάπτυξη. Όχι ανάπτυξη γενικά και όριστα για να κερδίζουν κάποιοι. Το χρήμα που υπάρχει είναι όπως σαν να ζητάμε ανάπτυξη έργα χθες, όχι σήμερα. Για να μπορέσει να περάσει τον κάβο. Η αγορά. Κοιτάξτε, τον κάβο η αγορά δεν τον περάσει γενικά και όριστα με έργα, τελεία. Όχι, λέμε ανάπτυξη που λέμε, όχι επένδυση και επενδύσεις. Βεβαίως, με αναδιανομή όμως. Αναδιανομή που έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδήματα, έχει να κάνει με την εργασία. Υπάρχει που λέμε αυτό η άνεργη ανάπτυξη. Δεν είναι αυτό το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει μια κυβέρνηση αριστεράς και εδώ και σε άλλα μέρη του κόσμου και στην Ευρώπη. Θέλουμε ανάπτυξη που να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Θέλουμε ανάπτυξη που να δημιουργεί νέες δυνατότητες για το κοινωνικό κράτος. Όχι τα παλιά. Νέο κοινωνικό κράτος. Μα ήδη έχετε κάνει βήματα. Βεβαίως. Ελληνικό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι αποκρατικοποίηση. Προσέξτε. Υπάρχουν πολλών ειδών. Παρουσιαστήκαν ότι θα είναι επενδυτές. Θα έρθουν επενδυτές. Καμία αντίρρηση. Αλλά υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα που αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Που είναι πολύ σοβαρό αυτό. Που αφορά την νεανική επιχειρηματικότητα. Και αυτά τα ζητήματα είναι μπροστά μας. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι. Του είδους η ανάπτυξη θέλει χρηματοδότηση. Αυτό δεν είναι μέσα. Και φαντάζομαι ότι δεν εννοείται ότι θα υπάρξουν επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς όπως. Εννοώ ότι υπάρχει το λεγόμενο πακέτο Juncker. Εννοώ ότι υπάρχει το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης που θα μπορεί να τροφοδοτήσει μια χρηματοδότηση. Δηλαδή, μπροστά μας έχουμε δυνατότητες χρηματοδότησης τέτοιων αναπτυξιακών δράσεων. Επαναλαμβάνω. Ανάπτυξη με εργασία. Όχι άνεργη ανάπτυξη. Είπατε προηγουμένως ότι θα κλείσει η διαπραγμάτευση. Είναι κάθε δουλειά που γίνεται. Ότι σύντομα στις επόμενες μέρες κλείνει η διαπραγμάτευση. Δηλαδή ολοκληρώνεται η αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση που κάναμε τώρα. Στα οικονομικά και στα εργασιακά. Όχι, αυτό είναι η δεύτερη διαπραγμάτευση. Αυτή που αφορά τα 2,8 δις. Είναι υποδόση που λέμε. 2,8 δις είναι όμως ένα σημαντικό ποσό. Τα περισσότερα πέφτουν στην αγορά. Ναι, εννοείται ότι μέχρι το τέλος του μήνα. Έτσι νομίζω. Ότι... Και έτσι φαίνεται από παντού. Ότι κλείνει αυτό. Μάλιστα. Πήγα κάποια πληροφόρηση ότι μέσα στη εβδομάδα έρχονταν νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Είναι έτσι ή όχι, αναβλήθηκε.
Όχι. Ποια προαπαιτούμενα για τη δεύτερη δόση. Όχι, όχι, για, για την πρώτη δόση. Τα προαπαιτούμενα ότι έχει κλείσει σχεδόν κάπως. Νομίζω ότι έχει βρεθεί μια γενική συμφωνία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι αλήθεια ότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Άνοιξα τα σχολεία, είπατε ότι και τα βιβλία έτοιμα, όχι φωτοτυπίες και όλοι οι καθηγητές στη θέση τους. Κάποια δημοσιεύματα μου έχασαν να μου πει το νέο που είχε χθες, ότι για κάποια τρίκ φωτοτυπάματα ότι πήρατε από αλλού καθηγητές, ότι περιορίστηκαν το ολοήμερο σχολείο και βολέψατε τα κενά. Είναι έτσι, όχι. Δεν είναι έτσι. Βεβαίως έχουμε επιλογές με εκπαιδευτικές όμως προϋποθέσεις που βοηθούν σε καλύτερη οργάνωση του σχολείου, της εκπαίδευσης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ολοήμερο σχολείο που ο κ. Μητσοτάκης θα το καταργήσουμε. Δεν καταργήθηκε, αντιθέτως. Είναι εξίσου ως προς τη διάρθρωσή του και περισσότερα τμήματα φέτος. Εκείνο που έγινε ήταν ότι σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Αθήνα και σε κάποια μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλα τα δημοτικά σχολεία και όχι μόνο στο 1/3 των δημοτικών σχολείων, έχουμε νέα μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα. Έχουμε πληροφορική, έχουμε ξένη γλώσσα από την πρώτη τάξη, έχουμε καλλιτεχνικά μαθήματα, έχουμε θεατρική αγωγή. Επαναλαμβάνω, σε όλα τα σχολεία και όχι στο 1/3 όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Υπάρχουν καθηγητές για αυτά τα μαθήματα. Υπάρχουν καθηγητές και στο βαθμό που δεν υπάρχουν, υπάρχει πάντοτε και η δυνατότητα των δασκάλων να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και αυτές τις γνωστικές ανάγκες. Δεύτερο θέμα. Το δημοτικό φέτος είναι παντού εξάωρο. Ενώ πέρσι ήταν στο 1/3 των σχολείων 7ωρο και στα άλλα ήταν 6ωρα. Βεβαίως στις μικρότερες τάξεις ήταν ακόμα λιγότερες οι ώρες. Γιατί το κάναμε αυτό? Όχι για να κερδίσουμε δασκάλους. Λίγα είναι τα κέρδη αυτά. Αλλά γιατί πιστεύουμε ότι εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, δεν μπορεί ένα παιδί να μένει στο σχολείο 7 ώρες και μάλιστα σε μη λειτουργικά κτίρια. Γιατί αυτά είναι τα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα. Μη λειτουργικά. Και αυτό είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση και από γονείς και από εκπαιδευτικούς. Ήταν σωστό μέτρο. Δεν περιορίσαμε τα μαθήματα φοβερά και τρομερά. Το να κερδίσεις μία ώρα την ημέρα και μάλιστα ούτε καν μία, μισή ώρα την ημέρα. 35 λεπτά ήταν η 7η ώρα που τα παιδιά σε πολλά σχολεία μας λέγανε ήταν κουρασμένα και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Κέρδος εκπαιδευτικό ήταν αυτό. Πάντως υπάρχουν σχολεία στα οποία υπήρχαν ελλείψεις. Ναι, τι είναι ελλείψεις? Τα 13.000 σχολεία που έχουμε στην Ελλάδα μπορεί να βρει κάποιος σε κάποιο τμήμα μία ώρα. Βεβαίως. Να σας πω γιατί. Εδώ τοποθετήσαμε εμείς ανθρώπους εκπαιδευτικούς στην αρχή της χρονιάς και έχουμε αμέσως άδειες κοίησης. Έχουμε ασθένειες. Μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό προσωπικό, 170 με 180.000 άνθρωποι είναι. Εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, προκύπτουν προβλήματα. Τέτοιες ελλείψεις υπάρχουν. Όχι όμως ελλείψεις από την τοποθέτησή τους εξ αρχής. Τώρα, υπάρχει βεβαίως το γυμνάσιο, όπου εκεί με βάση την νομοθεσία θα ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι αναγκαίες, ας πούμε, αναδιαρθρώσεις στο γυμνάσιο, τα κενά, τα πλεονάσματα, μετά τις 25 του μηνός. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε δηλώνουν οι μαθητές. Δηλώνουν οι μαθητές ποια ξένη γλώσσα θα ακολουθήσουν, για παράδειγμα. Ξαναδηλώνουν τα παιδιά από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Επίσης γίνονται οι επιλογές που αφορούν τον προσανατολισμό, τις ομάδες προσανατολισμού. Πόσες γλώσσες ξένες δηλαδή μπορεί να επιλέξει, αγγλικά ή... Αγγλικά και μπορεί από εκεί πέρα να επιλέξει εναλλακτικά και άλλη δεύτερη ξένη γλώσσα. Γερμανικά ή γαλλικά. Η Διεθνή Ομοσπονδία Κλασικών Σπουδών έχει στείλει μια επιστολή που καταγγέλει, διαμαρτύρεται ότι για περιορισμό των όρων διδασκαλίας των αρχείων. Είναι έτσι, έχει δίκιο. Ναι, ποια είναι αυτή, ξέρετε, σε την Ομοσπονδία? Και εμείς τη μάθαμε τώρα. Μιας και μιλάμε για ελλείψεις, να σας το μεταφέρω αυτό. Να απαντήσω, ναι. Παρακαλώ. Στο θέμα των αρχείων, να μιλήσω. Επειδή θα φύγουμε, φαντάζομαι, από το θέμα των ελλείψεων, είναι αυτό που σας διάβαζα και στο προηγουμένως. Ότι στο ΤΕΑ Χαρνών Ειδικής Αγωγής λειτουργεί 5 ημέρες. Δυστυχώς όμως τα παιδιά δεν προσήλθαν γιατί δεν υπάρχουν λεωφορεία και καθηγητές. Πώς θα μας βοηθήσετε σε αυτό? Συγγνώμη κιόλας για την διακοπή, αλλά για να μην αλλάξουμε ενότητα. Δεν ξέρω το ειδικό θέμα, αλλά είναι η πρώτη χρονιά όπου η ειδική αγωγή λειτουργεί εγκαίρως. Συνήθως λειτουργούσε Νοέμβριο, τέλος Οκτώβριο, αρχές Νοέμβριο. Τώρα λειτουργούν τα σχολεία, διότι έχουμε κάνει επιλογή να διορίσουμε φέτος κατά προτεραιότητα πιο μπροστά και από τους δασκάλους της γενικής αγωγής, τους δασκάλους της ειδικής αγωγής. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ειδικής αγωγής
υπάρχουν τα κενά τα οποία θα καλυφθούν αυτές τις μέρες μαζί με τα κενά που υπάρχουν στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ειδικό θέμα δεν το γνωρίζω. Να ξέρετε όμως ότι η μετροπολογία που εγκαίρως περάσαμε στη Βουλή και μας ακούνε οι ακροατές και οι τηλεθεατές, εγκαίρως κατά 95% όλες οι μεταφορές μαθητών και μαθητριών γίνονται από τις περιφέρειες με διεθνείς διαγωνισμούς που έγιναν αυτό το διάστημα. Αυτή η Διεθνής Ομοσπονδία έχει δίκιο που διαμαρτύρεται? Όχι, δεν έχει δίκιο. Ότι συγκεκριμένα με πρόσθετη υπουργική απόφαση στις τρεις τάξεις του γυμνασίου η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ελαττώθηκε κατά μία ώρα. Στην πρώτη τάξη ελαττώθηκε κατά μία ώρα και ενισχύθηκε ταυτοχρόνως η διδασκαλία της νέας ελληνικής κατά μία ώρα. Και μετά στις άλλες δύο που είπατε. Έχει σημασία αυτό. Εμείς δεν θέλουμε με ιδεολογικούς όρους να συζητήσουμε το θέμα της γλωσσικής εκπαίδευσης των παιδιών. Είναι λάθος αυτό. Δεν θέλουμε να ξαναπάμε στην παλιά ιστορία των γλωσσαμιντόρων και της αρχαιοπληξίας. Θέλουμε με σύγχρονους όρους να κουβεντιάσουμε. Τα παιδιά μας δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Μιλάνε... Και η άποψη που υπάρχει είναι ότι αν διδάσκονται αρχαία ελληνικά θα μπορούν να μιλάνε και καλύτερα... Μα διδάσκονται αρχαία ελληνικά επί 20 χρόνια. Διδάσκονται πιο πολλές ώρες στο γυμνάσιο αρχαία και λιγότερες νέα ελληνικά. Και δεν μιλάνε καλά. Θα μου πείτε αυτή είναι η αιτία, να το κουβεντιάσουμε. Έχει όμως μεγάλη σημασία, το τονίζουμε αυτό το πράγμα, να μην είμαστε δογματικοί. Και εμείς στεκόμαστε ιδεολογικά στο θέμα. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, πώς σε ένα οπτικό περιβάλλον του πολιτισμού μας, σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση είναι αναγκασμένη να ανταποκρίνεται σε πολλές ανάγκες, γνωστικές και άλλες, πώς θα δούμε τη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Δεν υπάρχει όμως και σύνδεση με τις ρίζες. Βεβαίως. Διότι ένας πολιτισμός ξένοι μη ασχολούνται με τον Ελλάδα. Μα έχετε τη γνώμη ότι η σύνδεση με τις ρίζες είναι η αρχαιοπληξία, είναι η αρχαιομάθεια. Συμφωνώ. Καμιά αντίληση. Ξέρετε πόσες γλώσσες και πώς η ελληνική γλώσσα είχε μαραθεί επειδή είχαν δώσει έμφαση στα αρχαία και όχι στα νέα ελληνικά. Δεν το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα στο παρελθόν. Ναι, όλο αυτό όμως γίνεται μια ανανέωση. Μπορεί ανανέωση. Να είναι ανανέωση. Δεν προχωράμε εμείς σε βεβαιασμένες κινήσεις. Το ότι αλλάζουμε τα αρχαία. Όχι, όχι. Το ότι περνάμε μία ώρα παραπάνω στην πρώτη γυμνασίου τα νέα ελληνικά από τα αρχαία. Συνολικά, Υπουργέ, στα 6 χρόνια γυμνάσιο και λύκειο. Ναι. Πόσες ώρες αρχαία ήταν και σε πόσες ώρες αντισπάτε. Σας ξαναλέω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα συνολικής αλλαγής. Το μελετάμε. Και στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Να ξέρετε όμως πάντοτε, και δεν θέλω να πω ότι επιμένω στο παρελθόν, ότι από τις βασικές διαμάχες στη χώρα μας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ανάμεσα στους δημοτικιστές και στους καθαρευουσιάνους, ήταν η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Ξέρετε ποιος κατήργησε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από το αρχαίο κείμενο στο γυμνάσιο? Ο Γεώργιος Ράλης και ο Ευάγγελος Παπανούτσος το 1976 και 1977. Επανήλθαν μετά από περίπου 15 χρόνια. Εγώ δεν θέλω να πω ότι πρέπει να μην συζητήσουμε. Από το γυμνάσιο, ίσως. Από το γυμνάσιο, μιλάω. Πρώτη και μέχρι τρίτη γυμνασίου. Στο Λύκειο είναι άλλο πρόγραμμα το θέμα αυτό. Το ερώτημα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να απαντήσουμε είναι. Ιδεολογικά ή εκπαιδευτικά αντιμετωπίζουμε το θέμα της γλωσσικής διδασκαλίας. Γιατί λέτε ιδεολογικά? Είναι ιδεολογία να ξεχνάει στα αρχαία? Όχι. Διότι πίσω από την ιστορία της αξίωσης να διδάσκονται τα παιδιά την πρώτη γυμνασίου τα αρχαία και μάλιστα πιο πολύ από τα νέα ελληνικά, υποκρύπτεται μία άποψη ότι δεν μπορεί να μάθει το παιδί να μιλάει νέα ελληνικά σήμερα αν δεν μάθει αρχαία. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Κινδυνεύεται. Θέλουμε μία ιστορία και μία καλλιέργεια γλωσσικής αίσθησης στα σχολεία. Βεβαίως και θέλουμε. Γίνεται σήμερα. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται σήμερα με δύο παράλληλα μαθήματα, όπου το ένα μάλιστα τα αρχεία έχει περισσότερο σε αυτά τα νέα. Ακόμη και η ιστορία έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Όχι, δεν έχει περιοριστεί η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει να συζητήσουμε το ίδιο ιστορία. Δεν ξέρουν την ιστορία μας. Μα με αυτή την έννοια δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά, αν πάμε έτσι. Άρα μιλάτε για το συνολικό θέμα του σχολείου. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω τα πράγματα, ούτε να γενικεύσω. Κινδυνεύετε κι εσείς από την αντίθετη πλευρά να κατηγορηθείτε ότι επενδύετε με το δικό σας ιδεολογικό τρόπο. Ποιον τρόπο? Την αλλαγή αυτή. Ποιος είμαι εγώ που... Σας λέω, ο Ράλης και ο Πανούτσος βγάλαν τα αρχαία από το γυμνάσιο. Ποιος είμαι εγώ ακριβώς? Όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις εκπαιδευτικές του 20ου αιώνα στα σχολεία γίνανε στη βάση αυτή. Ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν καταρχήν να μιλάνε την καθομιλούμενη γλώσσα. Και όμως και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Παπανδρέου. Πώς?
ο κ. Παπανούτσος ήταν ουσιαστικά ο Μακαρίτσα και, και το 65 και το 77 μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς έχετε, υπήρχε μια σύγκρουση. Μια είπατε και ο Παπανούτσος έχει γράψει και ένα πολύ καλό βιβλίο για τη λογική. Το οποίο δεν διδάσκεται ούτε στο γυμνάσιο ούτε στο, στο Λύκειο αρχίζει να διδάσκεται, αλλά πολύ λίγο. Γυρίζει στον Παρόδο. Ναι, δεν ξέρω τι εννοείται. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα της εκπαίδευσης, με βαθιά φιλοσοφική συγκρότηση. Όχι, εννοώ ότι σαν μάθημα δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι πρέπει, επαναλαμβάνω, να αποδελεκοποιήσουμε τη σύγκρουση από τη γλώσσα. Αρχαία, νέα. Το βασικό θέμα είναι είτε με αρχαία είτε με νέα, το παιδί να μάθει να μιλάει στις σύγχρονες πραγματικότητες καλά τα ελληνικά. Δεν τα είχαν επισημάνει οι καθηγητές που μαθαίνουν τα παιδιά μας πράγματα. Βεβαίως. Και υπήρξαν παράθεση και παλιότερα. Ο Μακαρίτης ο Μαρονίτης, για παράδειγμα, και ο Μακαρίτης ο Χριστίδης, δύο, ο ένας μεγάλος γλωσσολόγος και ο άλλος μεγάλος κλασικός φιλόλογος, είχαν ετοιμάσει και ένα πρόγραμμα για το ζήτημα της γλωσσικής εκπαίδευσης στα σχολεία, στα γυμνάσια, το οποίο στα τρία χρόνια το πήραν πίσω οι τότε κρατούντες. Κοιτάξτε, ξέρω ότι υπάρχουν διαφωνίες. Δεν θα θέλω όμως γύρω από το θέμα της γλώσσας, όπως και γύρω από το θέμα της διδασκαλίας άλλων μαθημάτων, το βασικό πράγμα που πριτανεύει να είναι είτε η ιδεολογία, είτε ο συντεχνιασμός. Να θεωρούν κάποιοι ότι μου κόβει τις ώρες. Άρα μου υπονομεύει τη διδασκαλία του μαθηματός και της εργασίας μου στο σχολείο. Το σχολείο δεν υπάρχει υπέρ της συντεχνίας. Συμφωνούμε απόλυτα. Υπάρχει υπέρ των παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Ακριβώς. Και να έχουν και ξέρουν σε ποια πατρίδα ζουν. Ακριβώς. Την ταυτότητά τους, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Πιστεύετε εσείς ότι αν το παιδί δεν μάθει για τα ΙΑ και τα ΟΑ, δεν θα έχει ταυτότητα ελληνική? Όχι, αλλά πρέπει να έχει μια γεύση. Βεβαίως να έχει γεύση. Γλωσσική αίσθηση, καμία αντίρρηση. Συμφωνώ μαζί σας. Εκεί με τα θρησκευτικά, είδα ότι όταν ήταν στους αγιασμούς ήταν πολύ σκληρός απέναντί σας ο Μεσογέας. Ότι σε μια σπάνια παιδεία που στηριζόταν στην αρετή, στην αριστεία και στην πίστη, και ότι σήμερα καλλιεργούνται άλλα συστημικά που περιφρονούν την αριστεία, την αρετή. Καλά, και δεν θα ήθελα να κάνω συζήτηση ερήμην του Μητροπολίτη, του κυρίου Χατζηνικολάου. Όχι. Έχει την άποψή του, έχω την άποψή μου. Κοιτάξτε. Με ποια αφορμή όμως κάνει αυτές τις επισημάνσεις, αριστεία και αρετή? Διότι έχει μια αντίληψη ότι είναι το σχολείο για αυτόν. Ναι. Προφανώς. Αν μας φέρετε μια μέρα να κουβεντιάσουμε, να κουβεντιάσουμε. Δεν είναι φιλοσοφημένος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, άμα το δεχτεί και ο κύριος Χατζηνικολάου, να το θέσουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Ο κύριος Χατζηνικολάου, εννοούμε ο Μητροπολίτης Μεσογείας, προφανώς έχει τη δική του συγκρότηση. Καμία αντίρρηση. Και έχει τη δική του αντίληψη για το σχολείο. Το ερώτημα είναι βεβαίως, μπορεί να επιβάλλει αυτή την αντίληψη το σχολείο? Όχι. Τη συζητάμε. Την ευθύνη όμως μετά από το διάλογο να αναλαμβάνει την απόφαση, την ευθύνη και να παίρνει την απόφαση, την έχει το κράτος, η πολιτεία. Ο Σεβασμιότατος που ήταν εδώ την... Πώς? Θα αγνοήσει εντελώς την Εκκλησία. Δεν αγνοούμε κανέναν. Αλλά ο καθένας, επαναλαμβάνω, με βάση το Σύνταγμα, έχει το δικό του όριο αρμοδιοτήτων. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί η Εκκλησία, λοιπόν, ή όχι εν συνόλου η Εκκλησία, ένας Μητροπολίτης κιόλας, να επιβάλλει μια άποψη για τα αρχεία. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι γενικότερο. Τώρα, αν θέλει όμως η Εκκλησία να συζητήσει με όρους αριστείας, ας ξεκινήσει τη συζήτηση αυτή και από τα δικά της. Και κουβεντιάζουμε και μετά εμείς. Εκτός αν θεωρούμε ότι η αριστεία σβήνει μπροστά στο Άγιο Πνεύμα. Εντάξει. Αυτό το θέμα με τα θρησκευτικά. Τελικά, ποια είναι η εξέλιξη από πλευρά τη δική σα, η τελική κατάληξη σε αυτό το θέμα των θρησκευτικών? Υπάρχει μια κατάληξη μετά από διάλογο τριών ετών που έγινε. Ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρήκαμε αυτή την πιλωτική εφαρμογή προγραμμάτων νέων για τα θρησκευτικά στα σχολεία. Δεν το φτιάξαμε εμείς. Εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση. Έγινε μια αξιολόγηση, γιατί αυτό σημαίνει πιλωτικά προγράμματα, τα αξιολογούμε. Πάρα πολλοί θεολόγοι συμφώνησαν με τα προγράμματα αυτά, άλλοι δεν συμφώνησαν. Η Εκκλησία έχει και αυτή την άποψή της. Δεν είναι μία η άποψη, πολλές απόψεις είναι. Με τον Αρχιεπίσκοπο δεν έχετε? Ναι, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος έθεσε δύο προϋποθέσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές. Να μην μειωθεί, για παράδειγμα, ο αριθμός των ωρών. Δεν μειώνεται. Δύο μένουν στο γυμνάσιο οι ώρες για τα θρησκευτικά. Και επίσης να υπάρξει μια επισήμανση της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων. Μάλιστα, το κάνουμε και αυτό. Τα μαθήματα όμως δεν μπορεί να είναι κατηχητικά. Δεν μπορεί να είναι προσελητισμού μαθήματα ή κατηχητικά μαθήματα.
ομολογιακά μαθήματα. Τα μαθήματα των θρησκευτικών, το μάθημα, πρέπει να είναι ένα μάθημα γνώσης όλων των θρησκειών και με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθοδοξία. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Βεβαίως. Ότι όταν είναι η Ελλάδα ολόκληρη, που και στο Σύνταγμα αναγνωρίζει ότι η Ορθοδοξία είναι η επικρατούσα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ναι, σημαίνει ότι η πλειοψηφία. Δεν διαφωνώ ότι θα πρέπει να ξέρει. Αριθμητικό είναι το κριτήριο του συντάγματος. Δεν, ναι. Δεν προέχει ναι. Η Ορθοδοξία ναι. Των άλλων. Ανεξιθρησκεία έχουμε στην Ελλάδα. Δεν προέχει. Όχι, όχι. Δεν προέχει βασικά. Δεν είναι πυλώνα τη χώρα. Είναι ριζωμένη στην παράδοση. Με βάση το Σύνταγμα, η διατύπωση επικρατούσα για την Ορθοδοξία θρησκεία. Δεν έχει να κάνει με προνόμια των άλλων θρησκειών. Για ασφάλωση. Γιατί όταν λέει επικρατούσα, επάλαβα, είναι όχι. Πάνω από όλες τις άλλες. Μην επιμένετε, δεν είναι. Δεν είναι επικρατούσα. Μην επιμένετε, όχι. Δεν είναι. Είναι σαφές αυτό. Ακόμα και το σημερινό Σύνταγμα δεν δέχεται ότι είναι πάνω από τις άλλες θρησκείες η Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Το επικρατούσα έχει να κάνει με την διαπίστωση ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, στο βαθμό που δηλώνει τι πιστεύει, δηλώνει ότι είναι Ορθόδοξη. Δεύτερον. Δεν είναι πυλώνες της χώρας. Ένα-ένα. Δεύτερον, είναι στοιχείο της ταυτότητας της εθνικής. Σε κάποιο βαθμό είναι, βεβαίως. Και σε κάθε εποχή είναι περισσότερο ή λιγότερο. Διότι έχουμε μια πορεία από το γένος στο έθνος, έχουμε μια εκκοσμίκευση του θρησκευτικού φαινομένου, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αλλιώς θρησκευόταν ο κόσμος πριν 100 χρόνια και στην Ελλάδα, ή και πριν 50 χρόνια και στην Ελλάδα, και αλλιώς θρησκεύεται ή δεν θρησκεύεται σήμερα. Άρα λοιπόν. Μην απολυτοποιούμε τις έννοιες. Δεν ανησυχείτε, μην σας κατηγορήσουμε ότι ξυλώνετε πυλώνες. Δεν ξυλώνω τίποτα. Δεν μπορώ να ξυλώσω άλλωστε. Όχι, σαν φίλης, όχι. Σαν κυβέρνηση, σαν αντιθέτως, έχουμε αποφασίσει και το έχουμε πει, συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ένα θέμα άσχετο με τη συζήτηση που κάνουμε. Συνταγματική αναθεώρηση να προχωρήσουμε στο ουδετερόθρησκο κράτος. Συνεπώς το ουδετερόθρησκο σχολείο. Καλά, αυτό ειλικρινά, Υπουργέ. Ναι. Είναι το θέμα που έχει βλάψει τη χώρα για να έχει φέρει εδώ. Όχι, δεν είναι το θέμα, ούτε το απολυτοποιούμε εμείς. Εσείς κάναμε την ερώτηση και άλλοι το αναδεικνύουν. Δεν είναι ίδια. Είναι σημαντικό θέμα. Είναι. Ούτε πρωτεύων, ούτε δευτερεύων, ούτε τριτεύων. Είναι ένα από τα θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα του Νοέλη. Έχει προτεραιότητα αυτό το θέμα. Μα αφού συζητάμε το Σύνταγμα, θα το διάσουμε όλα. Να τα κουβεντιάσουμε. Η Ορθοδοξία έχει συμβολή στην διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας του νέου Έλληνα. Ναι. Ποια Ορθοδοξία όμως, μια Ορθοδοξία πιστεύω ότι υπάρχει. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα με οποιοδήποτε άλλο θρησκευμα. Είναι πλούσια η Ορθοδοξία. Δεν είναι μονοδιάστατη. Είναι πλούσιο θρησκευτικό φαινόμενο η Ορθοδοξία. Δεν είναι ένα μονοδιάστατο φαινόμενο. Αυτό θα σας πούν, όπως θα επίσης, σας πει η Εκκλησία ότι ας το ορίσει εκείνη. Όχι, ο πιστός το ορίζει. Δεν το ορίζει η Εκκλησία μόνο. Και ο πιστός το ορίζει. Και ο πιστός το ορίζει. Διότι η έννοια της Εκκλησίας δεν συναρτάται μόνο και δεν αποτελείται μόνο από τους ιερωμένους και μάλιστα από τον ανώτερο κλήρο. Ναι, είδαμε όμως. Είναι σύνθετο θέμα. Και εμείς εκεί δεν θέλουμε να παρέμβουμε στο θέμα αυτό. Όποιος πιστεύει και θρησκεύεται θα βρει τον τρόπο στην Εκκλησία να πιστεύει και να θρησκεύεται. Κάποιος άλλος όχι. Θα το επιβάλλουμε. Όχι, έχουμε ακούσει αντίθετα τέτοιες φωνές ότι διαφωνούμε όπως λειτουργεί σήμερα. Η παράδοση, η διδασκαλία των θρησκευτικών. Βεβαίως. Από πού? Παντού, παντού. Δεν είναι το θέμα. Καταργανωμένο θα ήταν καταρχήν. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχει μεγάλο κύμα που ζητούσαν παιδιά να πάρουν εξαίρεση από τα θρησκευτικά. Ναι, διότι θεωρούσαν ότι δεν θέλουν να υποστούν ένα μάθημα κατήχησης. Γι' αυτό. Εγώ θα σας πω ότι έχει πέσει πολύ με τη διδασκαλία που γίνεται ότι μαθαίνουν και η αγάπη για την πατρίδα, εγώ θα σας πω. Η αγάπη για την πατρίδα δεν έχει να κάνει με τη διδασκαλία. Όχι, έχει με τη μόρφωση και πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Βεβαίως έχει να κάνει και έχει να κάνει και με την ικανότητα της πατρίδας κάθε στιγμή. Πατρίδα είμαστε όλοι βεβαίως. Να κερδίζουμε το μέλλον. Να μην προσκολόμαστε στο παρελθόν. Να κερδίζουμε το μέλλον. Δεν είναι μόνη της, είναι ο κόσμος, ο λαός. Βεβαίως. Άρα τώρα τι συζητούμε, ότι είναι μόνο η θρησκευόμενη πατρίδα. Όχι, μια στιγμή έχει πυλώνες που στηρίζεται. Η πατρίδα δεν είναι μόνο η θρησκευόμενη. Είναι όλοι. Σας κλέψουν πολύ ωραία για αυτό το θέμα. Εσείς λέω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Επιμένω ειλικρινά. Όχι, είναι συζήτηση. Ότι είναι δύο πυλώνες. Η πατρίδα μας και η Εκκλησία που έχει βοηθήσει. Και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκαμε σήμερα δεν φταίει η Εκκλησία. Ότι χρεοκόπησε η χώρα. Να αρχίσουμε τη συζήτηση τώρα. Εάν η Εκκλησία έχει συμβάλει στην ηθική έκπτωση της κοινωνίας μας. Θέλετε να κουβεντιάσουμε το θέμα. Νομίζω ότι συμβάλλει στην ηθική ανάταση, όχι στην ηθική έκπτωση. Έχει συμβάλει όμως διαχρονικά. Στην ηθική έκπτωση. Είναι γνωστό ότι
πέρασε η ελληνική ιστορία από κρίσιμες στιγμές στον 20ο αιώνα. Επομένως, ποιον ήταν η Εκκλησία. Η δική έκπτωση είναι σκληρός χαρακτηρισμός. Ξέρω τι λέω και δεν είναι δικό μου χαρακτηρισμός, είναι των ανθρώπων και της Εκκλησίας. Πού ήταν στη Χούντα η Εκκλησία. Πού ήταν στην κατοχή η Εκκλησία. Μην πείτε περιπτώσεις. Δεν τα διαλύσουμε. Δεν τα διαλύουμε. Αλλά προσέξτε, δεν προσκυνάμε. Δεν μπορούμε να προσκυνάμε και να λέμε εκ προημίου ότι αυτό είναι το ιερόν. Δεν είναι ιερόν αυτό το πράγμα. Ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο φαινόμενο είναι η Εκκλησία. Ναι, όχι, δεν είναι ανθρώπινο. Το όμως το έχει μέσα του. Βεβαίως το έχει. Απολύτως. Και το σεβόμαστε. Γι' αυτό μιλάμε για ένα ουδετερόθρησκο κράτος αυτή τη στιγμή. Το σεβόμαστε. Που πιστεύει ο καθένας. Άλλοι το έχουν σημαία. Σε μια συνέντευξη στην Αυγή, εξαγγείλατε ένα καινούριο σύστημα. Πάντως, συγγνώμη, το θέμα του τι μάθημα κάνουμε στα θρησκευτικά σχολεία είναι ένα θέμα που αφορά, επαναλαμβάνω, την συνολική θρησκευτική μόρφωση των παιδιών. Για να μάθει το παιδί τι σημαίνει ο Οθωμανισμός και τα ξέρει. Αλλά όμως. Ήταν συζήτηση που είχαμε και με τον Μητροπολίτη την Πέμπτη, Μάκη, και είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Έλεγε ο Επίσκοπος ο Μητροπολίτης ότι αυτό πρέπει να το καθορίσει η Εκκλησία. Ποιο? Το περιεχόμενο του μαθήματος. Είναι δυνατόν. Στον 20ο αιώνα είμαστε. Η Εκκλησία θα καθορίσει τα μαθήματα των σχολείων. Των θρησκευτικών. Κανένα μάθημα. Τότε λέει θα πρέπει ο Μητροπολίτης να πηγαίνει να ελέγχει τους θεολόγους στα σχολεία. Και να βαθμολογεί κιόλας. Και τους καθηγητές στα παιδιά. Αυτά είναι αναχρονισμός. Είναι σκοταδισμός αυτά τα πράγματα. Δεν τα συζητάμε. Και δεν τα συζητάει και επισήμως η Εκκλησία. Και δεν τα. Όλοι θα έχουν άποψη. Στο σχολείο όμως μέσα υπάρχει επίσημο πρόγραμμα. Καθαρές κουβέντες. Στο σχολείο μέσα υπάρχει επίσημο πρόγραμμα, το οποίο σέβονται όλοι που διδάσκουν στο σχολείο μέσα. Αυτό είναι σημαντικό πάντως, διότι αποδεικνύει με έναν τρόπο λανθασμένο κάποιοι νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι δυνατόν να παρεμβαίνει στο χώρο του σχολείου. Ήταν κατηγορηματικό σε αυτό ο Μητροπολίτης την περασμένη εβδομάδα. Έτσι, γι' αυτό το σας το θέτω. Σας απάντω κι εγώ με εξίσου θεσμική κατηγορηματικότητα. Συνταγματική κατηγορηματικότητα. Το ρωτήσαμε κι εμείς με απορία ότι η Εκκλησία θα το καταλάβει. Μα πίσω από την αντίδραση για το μάθημα του θρησκευτικών κρύβονται τέτοιες σκοταδιστικές αντιλήψεις. Έκανε και αναγωγή στο Σύνταγμα για να το επιβιώσει. Υπάρχουν απόψεις, αλλά όμως την κύρια άποψη. Τη Εκκλησία την εκφράζει ο Αρχιεπίσκοπος. Με τον οποίο δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση. Δεν έχουμε. Okay. Οι δύο όροι που έθεσε ικανοποιούνται πλήρως. Αυτό ότι να είναι ουδετεροποίηση η χώρα. Ουδετερόθρησκο κράτος. Αυτό αφορά το Σύνταγμα. Δεν αφορά τα θρησκευτικά. Αφορά το Σύνταγμα. Επαναλαμβάνω. Έχει συμφωνία ο Αρχιεπίσκοπος να μπείτε την προϋπόθεση. Θα ακούσουμε. Θα πει στη διαδικασία τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι, δεν το έχετε συζητήσει καθόλου. Όχι, το θέμα το έχω συζητήσει. Αλλά το θέμα των νέων προγραμμάτων το συζητούμε δημοσίως. Και ακούμε διαφορετικές απόψεις από πλευρά και εκκλησιαστικών παραγόντων και θεολόγων. Το νέο σύστημα που εξαγγείλατε στη συνέντευξή σας στην Αυγή την Κυριακή χθες προβλέπει ότι ουσιαστικά κατάργουν τις διαστάσεις αυτές που τις φέρουμε τώρα οι πανελλήνιες. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να προτρέξω. Θα μιλήσω γενικά και δεν αφορά τη χρονιά που διανύουμε τα παιδιά. Μην από πότε θα αρχίσει. Δεν θα ασκήσει αμέσως. Η υπόθεσή μας είναι όταν το παιδί μπαίνει στο λύκειο να ξέρει πώς θα μπει, τι τρόπο επιλογής θα έχει για να μπει στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως οι ισχύουσες εξετάσεις, ο τόπος που γίνονται, έχουν φτάσει στα όρια τους. Το αναγνωρίζουν όλοι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που μπήκαν φέτος στο λύκειο, πρώτη λυκείου, θα φτάσουν μέχρι την Τρίτη με το σύστημα των ισχύων. Μα αν δεν ανακοινώσουμε ένα καινούργιο, είναι προθύστερο αυτό που λέτε. Όχι, μπορεί να το ανακοινώσετε του χρόνου. Δεν έχω να σας απαντήσω κάτι συγκεκριμένο. Γιατί είπατε τα παιδιά που θα μπαίνουν στο Λύκειο να ξέρουν με ποιο τρόπο. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Μπορεί να είναι μεταβατική, μπορεί να είναι τμηματική η μετάβαση. Επαναλαμβάνω όμως, και αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά τα οποία δίδουν εξετάσεις φέτος του χρόνου για το πανεπιστήμιο θα πάνε με το σύστημα που γνωρίζουν. Βεβαίως θα ήταν καλύτερα το παιδί που μπαίνει στο Λύκειο να γνωρίζει με ποιο σύστημα θα μπει στο πανεπιστήμιο μετά. Είναι 4 χρόνια και 2. Αυτό είναι ένα σχέδιο που θέλει, επαναλαμβάνω, μετάβαση. Διότι το 4 και 2 που είναι μια σωστή αντίληψη, με ποια έννοια? Με την έννοια τα 4 χρόνια του γυμνασίου να είναι μαθήματα σε εύρος, έτσι ώστε να έχει μια εγκύκλια μόρφωση το παιδί και να είναι και μια ουσιαστικά δεκαετής υποχρεωτική εκπαίδευση όταν είσαι τετραετές γυμνάσιο. Μετά θα πηγαίνει στο Λύκειο, είτε στο τεχνικό είτε στο γενικό. Το οποίο Λύκειο, το γενικό, θα εμβαθύνει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις μαθημάτων.
Και από εκεί θα μπορεί κανένα να βρει έναν τρόπο εισόδου των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή από το Λύκειο που θα παίρνει το απολυτήριο, το π.χ. το απολυτήριο και θα μπαίνει στο δεν θέλουμε τα φροντιστήρια να είναι ο μηχανισμός εισόδου ακριβώς των παιδιών στα πανεπιστήμια, ούτε θέλουμε να επιλέγουν τα πανεπιστήμια ποιους τα παίρνουν. Εδώ έχετε μια φράση. Λέτε, η ευθύνη επιλογή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποδίδεται στο σχολείο και όχι σε άλλα σχήματα εκτός σχολείου. Το άλλα σχήματα είναι. Το φροντιστήριο είναι το ένα. Και μια σκέψη. Αλλά βοηθάει όμως δεν επιβάλλει. Άλλο αυτό. Αλλά σήμερα τα παιδιά μπαίνουν διαδικασία. Έτσι έχει περάσει. Ότι αν πάρει το σχολείο, ναι. Όπως και μάλιστα κάποιοι καθηγητές στην τελευταία τάξη. Δεν λειτουργεί το σχολείο. Δεν λειτουργεί το σχολείο στην τελευταία τάξη. Δυστυχώς. Όχι παντού, αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Και το δεύτερο, όταν λέμε να αποδοθεί στο σχολείο η ευθύνη και όχι σε άλλες διαδικασίες, δεν θέλουμε τα πανεπιστήμια να επιλέγουν ποιους φοιτητές θα παίρνουν. Θέλουμε το σχολείο το ίδιο, το Λύκειο, να έχει διαδικασίες που να προχωρούν. Να δώσει κατευθύνσεις. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Δεν θα επιλογή το οποίο εγώ θέλω να πάω στην νομική ή θέλω να πάω. Θα έχει διαδικασίες επιλογής που θα είναι μέσα στο Λύκειο και όχι έξω από το Λύκειο. Και επίσης. Το νέο στοιχείο. Μεγάλη τομή. Βεβαίως. Και ένα νέο στοιχείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι πρέπει να γίνουν και αλλαγές στα πανεπιστήμια. Τα παιδιά να μην μπαίνουν σε τμήματα, στενοί δηλαδή ορίζοντες εξ αρχής, αλλά να μπαίνουν σε σχολές. Έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και φοιτητική κινητικότητα μετά δηλαδή, το δεύτερο τρίτο έτος. Εξηγήστε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο, γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Μπαίνουν σε μια σχολή επιστημών. Ναι. Επιστημών της υγείας, λέω ένα παράδειγμα, κάνουν γενικά μαθήματα. Μάλιστα, και μετά, μετά προσανατολίζονται στην ιατρική, στη βιολογία και το καθεξής. Λέω ένα παράδειγμα. Το ίδιο σημαίνει και στις άλλες επιστήμες. Μέσα σε μια επιστήμη κοινωνικών επιστημών, σε ένα πρώτο επίπεδο κοινωνικών επιστημών και μετά. Τον αριθμό ποιος θα προσανατολίζονται. Πώς καθορίζεται, πόσοι θα από το Λύκειο θα πάνε στην πανεπιστήμια. Αυτό είναι μέσα στιγμή ευθύνη του κράτους. Και νομίζω ότι για μεγάλο διάστημα την ευθύνη αυτή την έχει το κράτος με δεδομένο ότι. Σήμερα τα 7 δέκατα των υποψηφίων μπαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπαίνουν στην τριτοβάθμια. Μπαίνουν. 7 στους 10 μπαίνουν. Το 69% για παράδειγμα. Έχει συζητάμε αυτό, με αν έχει προβληματίσει. Πολλά παιδιά πάνε στην νομική χωρίς να υπολογίζουν πόσες θέσεις εργασίας μπορεί να υπάρχουν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει από την κάθε κυβέρνηση, αν την πάει τη χώρα. Μια προειδοποίηση ότι εγώ χρειάζομαι 1.000 δικηγόρους. Μπορεί να σπουδάσετε ελεύθερη μόρφωση. Να σας απαντήσω. Βεβαίως χρειάζεται να υπάρχει μια διαδικασία επαγγελματικής ενημέρωσης και προσανατολισμού των παιδιών στο Λύκειο. Έτσι ώστε με τα λόγου γνώσεως τα παιδιά να επιλέγουν τι τους αρέσει να σπουδάσουν και τι προοπτικές επαγγελματικές υπάρχουν. Αυτά δεν είναι δεμένα πάντοτε, είναι και ξεχωριστά όπως ξέρετε. Αποκλείεται να έχουμε ένα σύστημα παλαιού σοβιετικού στυλ, για παράδειγμα. Όχι, ελεύθερη μόρφωση, αλλά να ξέρει όμως πώς θα ξέρει, θα έχει μια ενημέρωση. Ναι. Αποκλείεται να ξέρουμε ότι τόσοι θα μπαίνουν, τόσοι θα βγαίνουν. Ναι, ναι. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Με τίποτα. Όχι, ασφαλώς, μόρφωση ελεύθερη. Βεβαίως. Πολλά μηνύματα, πολύ ενδιαφέρον έχει ο Υπουργός. Έχει ενδιαφέρον και. Που δείχνει την αγωνία και τα ερωτήματα του κόσμου. Για τη θρησκεία και τα θρησκευτικά και οι δύο απόψεις εκφράζονται. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ενδεχόμενο μάθημα διαθρησκευτικής αγωγής στο σύγχρονο σχολείο θα αναβάθμιζε το μάθημα. Αλλά και υπάρχει και η άλλη άποψη, έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν. Είναι εντελώς αυτό. Η μία είναι συγκεκριμένη άποψη, ναι. Η άλλη είναι γενική απαξιωτική. Έχει σημασία αυτό. Ναι. Ο ένας ξέρει το θέμα, ο ακροατής μας, ο τηλεθεατής μας, ναι. Και λέει μια διαθρησκειακή εκπαίδευση. Να το κουβεντιάσουμε τι εννοεί ο άνθρωπος. Ο άλλος λέει: οι ΣΥΡΙΖΕ τα έχουν διαλύσει όλα. Πώς θα κάνεις διάλογο μαζί. Κάτι χρηστικό που ρωτάνε εδώ πέρα. Η κυρία Φανή από το Παλαιό Φάλιρο λέει: γιατί δεν εφαρμόζεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 527 για την πρόσληψη αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών. Δεν το γνωρίζω το θέμα και αν. Δεν ξέρω εγώ, θα σας πω την απόφαση. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πράγματι αφορά το ισχύον σύστημα. Επιλογής, το οποίο εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε, το σύστημα αυτό. Είμαστε σε μια φάση που δεν υπήρχε παλαιότερα, σε μια φάση αδιοριστίας, παραταμένης αδιοριστίας. Άρα πρέπει να δούμε πώς, με ένα νέο σύστημα επιλογής του προσωπικού, του μόνιμου προσωπικού των εκπαιδευτικών, αφενός θα ικανοποιήσουμε και θα αξιοποιήσουμε το μεγάλο μορφωτικό κεφάλαιο, εκπαιδευτικό κεφάλαιο, που είναι η μεγάλη η μεγάλη περίοδος των αναπληρωτών στα σχολεία,
μεγάλη προϋπηρεσία των απτωνών σχολείων, 15 χρόνια στην ειδική αγωγή. Πώς πετάς εύκολα αυτή την προϋπηρεσία? Αυτό γιατί δεν υπάρχουν αναπληρωτησίες με αυτού μόνιμοι. Διότι γίνανε διορισμοί. Με το μνημόνιο δεν γίνανε διορισμοί. Φράκαρε το σύστημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε παλιά νομίζω. Παλαιότερα είχε αρχίσει μια εξομάλυνση να γίνεται. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε 10 χρόνια διορισμό στην εκπαίδευση τώρα. Και επίσης θέλω να πω, πέρα από το θέμα της, πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή τη μεγάλη προϋπηρεσία των αναπληρωτών, πρέπει να δώσουμε και δυνατότητα σε νέα παιδιά να δοκιμάσουν για να έχουν μια θέση στην εκπαίδευση, αν μπορούν. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα, θα μας συγχωρήσουν οι ακροατές. Αν θέλετε, είναι επιμέρους ή παράπονα ή ερωτήματα προς τον Υπουργό. Η νεότερη και σύγχρονη ιστορία Τρίτη Γυμνασίου από πέρυσι κόπηκε κατά μία ώρα, λέει μία τηλεθεάτρια. Πώς να κάνουν οι φιλόλογοι την δουλειά τους, αυτό που λέγατε, όταν κόβονται ώρες από το γυμνάσιο στα αρχαία ελληνικά. Υπάρχει και το ειδικό ενδιαφέρον για εκείνους που έχουν για τη δουλειά. Για την ιστορία, να πω δύο κουβέντες. Ναι. Κοιτάξτε, η ιστορία είναι επίσης ένα μάθημα που χρειάζεται να το αναμορφώσουμε. Είχε πει για τον Εμφύλιο κιόλας. Για τον Εμφύλιο, λευκή σελίδα. Για να φτάσει το παιδί, τον Εμφύλιο δεν το μαθαίνει ποτέ στο σχολείο. Στην 145 σελίδα δεν φτάνει ποτέ για να δει τη λέει εκεί πέρα. Και πηγαίνει και βλέπει 20 σελίδες στην τρίτη ηλικίου. Αυτό είναι ολόκληρο Εμφύλιο. Να βράει μια ζωγραφάκι. Και ήταν πέρα οπωσδήποτε βραβεί, αλλά όμως να μην υπάρχει ιδιοληψίες. Βεβαίως. Και με σεβασμό στη μνήμη όλων των Ελλήνων και στον πόνο. Έχει πόνο μέσα, το καταλαβαίνουμε. Και δύο πλευρές. Βεβαίως. Με έναν αντικειμενικό τρόπο να παρουσιάζονται. Ιστορία θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε προπαγάνδα, αλίμονο. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε. Κοιτάξτε. Χρειαζόμαστε, ξαναλέω, μια αναμόρφωση του περιεχομένου των σπουδών σήμερα στα σχολεία. Αυτή η αναμόρφωση αφορά τις μεγάλες κατηγορίες των μαθημάτων, αλλά και τις άλλες. Όταν λέω μεγάλες κατηγορίες εννοώ τις γλώσσες. Και όταν λέω γλώσσες δεν εννοώ μόνο τη διδασκαλία της ελληνικής. Εννοώ τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αλλά και των μαθηματικών. Γιατί τα μαθηματικά είναι γλώσσα της επιστήμης. Και πρέπει με έναν ισότιμο τρόπο να αντιμετωπίζονται στο σχολείο μέσα αυτές οι γλώσσες. Δεν νοείται σήμερα ένα παιδί να μην έχει συνείδηση και γνώση αυτών των μεγάλων κατευθύνσεων, το τονίζω, των γλωσσικών κατευθύνσεων. Όπως επίσης να μην γνωρίζει θέματα τα οποία αφορούν την ιστορία. Και την εθνική ιστορία, και την κοινωνική ιστορία, και την παγκόσμια. Διότι δεν είμαστε ξεκομμένοι ως ιστορία από το παγκόσμιο γίγνεσθε. Και τα μαθήματα της ιστορίας, πρέπει να σας πω, είναι λίγο και διδάσκονται περιοριστικά και ο τρόπος συγκρότησης αυτού του μαθήματος θέλει, ας πούμε, ανοίξει. Παλαιότερα είχε γίνει μια προσπάθεια και είχαν πληρωθεί και χρήματα από το ΕΣΠΑ για να ξαναγραφούν βιβλία ιστορίας και ιστορία, αλλά επειδή ήταν ριζοσπαστικά πολλοί αυτά τα προγράμματα και είχε πολιτικό κόστος από ό,τι καταλάβαμε η υιοθέτησή του τότε από την κυρία Διαμαντοπούλου, τα καταχωνιάσαν. Τα πληρώσαν. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ναι, και τα καταχωνιάσαν όλα μέσα στα κομπιούτερ. Την υπόθεση του συνωστισμού. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ήταν μια συνολική πρόταση αναμόρφωσης των μαθημάτων. Είδα στη συνέντευξή σας και μια έτσι, πολύ προχωρημένη ότι η σεξουαλική αγωγή θα μπει στο σχολείο. Δεν πρέπει να μπει. Η απάντησή σας είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμπειρία στα θέματα σεξουαλικής αγωγής από τη δεκαετία του 70. Στόσο σεξουαλικής αγωγής είναι τα νέα παιδιά να παίρνουν αποφάσεις που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Πώς μπορείς, εννοείται από το γυμνάσιο πάνω, ή όχι? Μπορεί να είναι από την έκτη δημοτικού. Σιγά σιγά. Έχει σημασία να είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση. Σε λίγο γονέων τα έχετε ζητήσει τις απόψεις? Θα τις ζητήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχει αμηχανία στην οικογένεια σήμερα είναι το πρόβλημα της σεξουαλικής αγωγής των παιδιών. Βομβαρδίζονται τα παιδιά από τηλεόραση, από τα κομπιούτερ. Και είναι αμήχανοι γονείς, δεν ξέρουν τι να πούνε, τι να κάνουν. Υπάρχουν πάντως κάποια πολύ καλά βιβλία συμβουλών, καλογραμμένα και με προσοχή. Γιατί να μην μπουν στο σχολείο αυτά? Αυτό λέω, συμφωνώ. Το λέω και ως και χρειάζεται επιμόρφωση των καθηγητών και των δασκάλων. Δεν είναι κάτι που γίνεται με ένα στην άλλη. Επίσης, υπάρχουν άλλα θέματα αγωγής της υγείας, όπως είναι το θέμα των εθισμών. Ο εθισμός με τα ναρκωτικά, ο εθισμός με το τσιγάρο, ο εθισμός με την εικόνα, με την τηλεόραση, με το κομπιούτερ. Με τα κομπιούτερ, με τα κινητά, με τα κινητά. Λοιπά, που είναι η αγωνία αυτό πρέπει όλων να μπει μέσα. Αυτά, ναι, και οι οικογένειές μας όλες, ας πούμε, όλοι οι γονείς,
κοιτάμε έτσι. Εννοεί, αμήχανη, τι γίνεται. Ειδικά ο εθισμός με όλα τα κινητά, με αυτά τα ηλεκτρονικά και με τα social media, οι προσβάσεις που δίνουν είναι μεγάλο πρόβλημα. Ακόμη και οι ψυχολόγοι δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Ίσως επειδή είναι καινούργιοι, δεν υπάρχουν ακόμα έρευνες, σωρευμένη γνώση κτλ. Αυτά δεν πρέπει να κουβεντιάσουν στο σχολείο μέσα. Πρέπει. Αν μου επιτρέπετε πάντως, επειδή έκανα. Τέτοιο σχολείο ανοιχτό θέλουμε. Όχι κλειστό. Κύριε Υπουργέ, επειδή έκανα. Και η ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα δεν έχει μέσα αυτά τα ζητήματα. Δεν καθορίζονται. Δεν είναι ταυτότητα. Επειδή έκανα την παρατήρηση προηγουμένως για τον Παπανούτσο, νομίζω ότι και ένα μάθημα λογικής θα έπρεπε να εισαχθεί. Διδασκαλία της λογικής ως τρόπο σκέψης, ως κανόνων. Στην εποχή μας είχαμε μάθημα λογικής. Αυτό που ζητάμε είναι το επιχείρημα. Ναι, το επιχείρημα είναι. Το επιχείρημα όμως δεν βγαίνει με ξεχωριστό μάθημα. Βγαίνει από όλα τα μαθήματα. Είναι τρόπος γνώσης. Είναι τρόπος, είναι συλλογισμός. Είναι τρόπος που οικοδομείς την άποψή σου. Η άρθρωση του συλλογισμού έχει κανόνες λογικούς. Αυτό λέω. Ναι, αυτό δεν είναι θέμα ξεχωριστής λογικής. Τη λογική η οποία διδάσκεται ως κλάδο της επιστήμης. Ναι, σας ξαναλέω τώρα, γιατί να μην τρελάμε τα παιδιά με ότι στο μυαλό μας έχει ο καθένας ότι είναι καλό και πρέπει να υπάρξει. Γιατί πολυσχηδής πια ο σημερινός πολιτισμός και πολλά αντικείμενα υπάρχουν επιστημονικά. Δέστε τι πρέπει να μάθει ένα παιδί σήμερα. Σημασία έχει να μάθει το παιδί από την πρώτη δημοτικού να συγκροτεί το συλλογισμό του. Σιγά-σιγά. Να μπορεί να κάνει εργασίες. Δηλαδή ο τρόπος που διδάσκεται να μην είναι μια παπαγαλία. Όχι, ας πούμε. Να μπορεί να μάθει να κάνει εργασίες από τις οποίες να κρίνεται κιόλας. Από τις εργασίες. Δεν χρειάζεται να δίνει εξετάσεις κάθε τρεις μήνες. Μια ξερή έκθεση. Μια ξερή έκθεση. Εργασίες. Δεν θα τα διαβάσω. Τα ειδικά σχολεία. Τα ιδιωτικά. Α, με τα ιδιωτικά. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και ένα για τα λόγια. Ψηφίσαμε ένα νόμο με τον οποίο. Είναι μόνο τα εργασιακά, είναι και το πώς λειτουργούν. Το πώς λειτουργούν είναι θέμα απολύτως της αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Αλλά ο τρόπος λειτουργίας ενός σχολείου κατεξοχήν πρέπει να περιλαμβάνει και τα εργασιακά. Γιατί ένα σχολείο στο οποίο. Για τα εργασιακά φωνάζουν οι διαμαρτύρονται ή για άλλους τομείς. Λένε ότι τα εργασιακά. Αλλά νομίζω ότι συνολικά θέλουν να έχουν μια δική τους. Όχι όλοι, προσεκτό, όχι όλοι. Οι πειρατές σχολάρχες. Όχι όλοι. Τα μεγάλα καλά σχολεία δεν διαφώνησαν. Δεν τους ακούσαν. Οι ορισμένες που κουβέντιασα, ξέρετε, ναι, ότι το 90% είναι από μικρομεσαίους. Δεν είναι από το ψυχικό ότι είναι κάλλιο. Ποιοι? Τα παιδιά. Το 90% που πάνε στα ιδιωτικά σχολεία. Το 10%. Το 90% είναι από μικρομεσαίους. Είναι και μεσαίοι, αλλά λόγω της κρίσης τώρα όλο και πιο πλούσιοι είναι στα ιδιωτικά σχολεία. Όλο και πιο πλούσιοι. Μιλάω για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Στα δημοτικά, επειδή είναι και ο οικογενειακός προγραμματισμός, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Αλλά εμείς δεν ζητάμε ποιοι πάνε τα παιδιά τους εκεί. Έχουν δικαίωμα οι γονείς να πάνε τα παιδιά τους και σε ιδιωτικό σχολείο. Ότι έχει ανοίξει πόλεμο. Όχι, κανένα πόλεμο δεν έχουμε. Αλλά έχουν δικαίωμα οι γονείς, και αυτό το κατοχυρώνουμε, να υπάρχει αξιόπιστη εκπαίδευση. Και αξιόπιστη εκπαίδευση στα ιδιωτικά σχολεία δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διασφαλίσεις για τη λειτουργική αυτονομία του εκπαιδευτικού. Με την πρόταση. Για την αξιοπρέπειά του δηλαδή. Δεν ελέγχεται. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν γίνονταν. Τα τρία τελευταία χρόνια. Τα κατήργησε όλο ο Αρβανιτόπουλος. Με την πρόταση για βάουτσερ στους μαθητές. Θα φτάσουμε. Λέω λοιπόν, έχει σημασία πώς κατοχυρώνεις τη λειτουργική ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού. Την απόδοση του εκπαιδευτικού. Βεβαίως. Ελέγχεται και αυτή αλίμονο η απόδοση. Ελέγχεται από το Υπουργείο ή. Μα όπως ελέγχεται σε όλα τα σχολεία. Mm. Και λέμε μάλιστα ότι την πρώτη διετία είναι κατά με το μια δοκιμαστική διετία για να πάει κάποιος να εργαστεί σε ένα ιδιωτικό σχολείο εκπαιδευτικός. Μετά υπάρχουν προϋποθέσεις για ποιους λόγους αιτιολογημένα απολύεται κάποιος. Και όχι δεν μου αρέσει, φύγε. Mm. Δεν έβαλε 20 άρια, φύγε. Έπιασε κάποιον να αντιγράφει και δεν τον κάλυψε, φύγε. Όχι έτσι. Διότι έτσι θίγεται, επαναλαμβάνω, η αξιοπιστία του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου. Ένα πράγμα μόνο από τα πολλά που δεν θα τα διαβάσω όλα, αλλά νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί να μην υπάρχει ολοήμερο στα ειδικά σχολεία. Η θεραπεία των παιδιών θα μπορούσε να γίνει στα ολοήμερα. Στα ειδικά σχολεία. Τα ειδικά σχολεία είναι σχολεία τα οποία αφορούν ειδικές κατηγορίες παιδιών με προβλήματα βαριά, όχι απλής, ας πούμε, μια απλή δυσλεξία ή ένας αυτισμός ελαφρά μορφής. Είναι πιο βαριές περιπτώσεις εκεί και εκεί χρειάζεται να δούμε πράγματι
πώς θα αναδιοργανώνουμε το σύστημα αυτό. Εμείς τα χρόνια που είμαστε 1,5 χρόνο τώρα στο Υπουργείο, έχουμε κάνει μεγάλα βήματα στην ειδική αγωγή. Πάντως και κάτι που, πολλά σωστά πράγματα που αφορά πάρα πολλά παιδιά. Επειδή αφορά πάρα πολλούς, μόνο τα παιδιά που πάνε σε ιδιωτικά σχολεία δεν δικαιούνται δωρεάν βιβλία. Είναι δίκαιο αυτό? Κοιτάξτε, αφού πληρώνουν οι άνθρωποι. Κάνουν επιλογή να πληρώνουν. Ναι, αλλά δεν είναι όμως. Έγινε από την πολιτική. Μου επιτρέπετε κάτι. Το κράτος πληρώνει. Το κράτος δεν μπορεί να ξέρει πού θα δίνει σε ιδιωτικά σχολεία βιβλία. Επιλέγει ο πατέρας, ο γονιός, η μάνα. Να πάνε το παιδί του σε ειδικού. Άρα επιλέγει όλο το πακέτο. Ναι, τα βιβλία όμως είναι. Τα τυπώνει το κράτος για όλα τα παιδιά. Κατά τη γνώμη μου, σα μιλάω τώρα. Βεβαίως. Μα ναι, αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι μεγάλο κόστος. Διότι είναι μίζερο. Ή σε εκβιάζω. Όχι, δεν είναι μίζερο. Δεν είναι μίζερο. Ή και εκβιασμό. Απλά θα πάει εκεί. Η σύμβαση είναι αυτή. Ότι το παιδί πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο με το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει, των ιδιωτικών υποχρεώσεων και όχι των δημοσίων. Αυτό είναι. Αλλά είναι καλή ιδέα να το κουβεντιάσουμε. Ναι. Βέβαια, εγώ θα πέρα μια άλλη ερώτηση. Ναι. Αν θα παραμείνουμε και για πόσο καιρό στο σύστημα του ενός και μοναδικού συγγράμματος. Και αν μπορούμε να πάμε, όχι παντού, αλλά πειραματικά, σε ορισμένα μαθήματα, σε διαφοροποίηση βιβλίων. Αν συγκρούνται όμως. Πώς θα συγκρούνται? Για το ίδιο βιβλίο, δηλαδή ιστορία και διαφορά. Θα έχουμε ένα curriculum για τα μαθήματα, το περιεχόμενό τους ποιο θα είναι, και από εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε εγκεκριμένα βιβλία διαφορετικά. Και όχι μόνο ένα. Συμφωνώ. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι θα πληρώνει το κράτος παντού βιβλία για όλους. Το ίδιο τα βιβλίο. Βασικά είναι τα βασικά. Τα βασικά. Ναι. Ναι. Μια άλλη επαναστατική εξαγγελία που έχετε κάνει, ψήφο στα 17. Αυτή είναι τη κυβέρνηση. Δεν είναι προσωπική. Ναι, βασικά, ναι. Ναι. Υπάρχουν και μεταξύ μας, υπήρχε ένα άνθρωπο την περασμένη Κυριακή στο Βήμα του κύριου Βόρου, ο Ιωσήφ Βόρου, που ανοίγει από την αριστερά, καθηγητής πανεπιστημίου, είναι γιατρός. Συμβαίνει να είναι λεξιδιώτης, όχι αργοστελιώτης. Λεξιδιώτης. Του Λασκαράτου δηλαδή. Ναι. Υποστηρίζει το εξής. Δηλαδή, όταν γίνονται εκλογές, θα πηγαίνουν στην τάξη υποψήφοι να περνάνε να λένε τις απόψεις τους, τι πρεσβεύει ένα κόμμα. Αυτό πώς θα γίνει αυτό? Να το βάλουμε λίγο ευρύτερα το θέμα. Η πολιτική υπάρχει στο σχολείο μέσα. Το παιδί είναι πολιτικοποιημένο. Και γενικά, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπνέει το παιδί δεν σταματάει την πόρτα του σχολείου. Ναι. Τα παιδιά συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε. Οι δάσκαλοι μιλάνε, ναι. Όχι κομματικά. Προσέξτε. Ναι. Άλλο πολιτικά, άλλο κομματικά. Θα μου πείτε, στις εκλογές όμως γίνεται κομματική επιλογή. Ναι. Είναι πράγματι μια διαδικασία που να τη σκεφτούμε. Δεν θα έλεγα ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να περιέρχονται κομματική θίαση στα σχολεία. Αυτό είναι σημαντικό για αυτούς. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και αλλά υπάρχει και διχασμός μέσα. Θα υπάρχει και διχασμός. Το ότι όμως ανεξαρτήτως των εκλογών θα μπορούν και πρέπει να πηγαίνουν, αν τους καλούν και σύλλογοι καθηγητών ή κάποιοι άλλοι φορείς, εκτός μαθήματος, στο σχολείο μέσα, εκπρόσωποι κομμάτων που να κουβεντιάζουν, επαναλαμβάνω, όχι προπαγανδιστικά, αλλά φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα. Έχετε δει ποτέ αυτό? Κοιτάξτε, πάντοτε χρειάζεται να κάνουμε μια καλή αρχή. Καλή αρχή, ναι. Έτσι. Και εγώ, ένα βουλευτή, δεν με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα είναι ο άνθρωπος, θα ήθελα να πάει να μιλήσει για μεγάλα θέματα. Το θέμα της ειρήνης, το θέμα της δημοκρατίας, το θέμα της ανεργίας. Να μιλήσει. Δεν ανησυχείτε ότι θα υπάρξουν τσακωμοί μέσα στην τάξη? Βεβαίως. Εδώ υπάρχουν και παλιότερα στα καφενεία. Στα καφενεία, εντάξει. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Όχι περιοδεύοντας κομματική θεία στα σχολεία. Είμαι σαφής αυτό που είπα. Όχι, είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό ειλικρινά δεν το. Αλλά είναι ωραία πρόκληση. Είναι πρόκληση, γι' αυτό σε δημοκρατική το ωραία πρόκληση είναι. Δεν είναι αποστηρωμένα κοινωνικά και πολιτικά τα σχολεία. Είναι πολιτικοποιημένο και 17 χρονών. Μεγάλο παιδί. Το θέμα είναι όμως να μην μεταβληθεί το σχολείο σε πεδίο. Σε αρένα. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό όταν πάρουμε το μέτρο αυτό θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δεν θα κάνουμε προχειρότητες. Εντάξει. Προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ έμεινα πιο πολύ στα ερωτήματα των τηλεθεατών. Εννοείται, φαντάζομαι, ότι έχετε εντελώς διαφορετική άποψη με τη Νέα Δημοκρατία για τα πανεπιστήμια. Ο κ. Μητσοτάκης βάζει συνεχώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην αναθεώρηση. Φαντάζομαι ότι είσαστε εντελώς αντίθετοι. Καλώς που μπορούμε να εξηγήσουμε και όποτε θέλετε, γιατί διαφωνούμε. Ναι. Το βασικό για μας συνολικά είναι η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Φάνηκε θετικός και στο θέμα στην ιδέα των βάουτσερ. Ποιος? Ο κ. Μητσοτάκης. Βεβαίως. Έχει πάρει μέρος όλες τις συζητήσεις και λέει ότι το προετοιμάζουμε. Είναι τη στιγμή τώρα να το προετοιμάζουμε. Και η επιλογή των παιδιών που θα παίρνουν το βάζο, ποιος θα το βάλει? Θα σας απαντήσω. Αυτό έχει χρεοκοπήσει διεθνώς το σύστημα, αλλά ξέρετε εδώ το φέρνουν.
Δύο βαθμίδες. Πέντε βαθμίδες. Πλούσια και φτωχά σχολεία. Καταρχήν ακούγεται καλό όμως. Τώρα πουθενά. Είχε λίγο στην Αγγλία εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, αλλά τώρα πουθενά δεν το υποστηρίζει κανείς σοβαρά. Εδώ βλέπετε τα απόνερα έρχονται στην Ελλάδα. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Ακούγεται καλό ότι ο μαθητής θα επιχορηγείται για να επιλέγει και σχολείο ή και ενδεχομένως άλλο εκπαιδευτήριο της αρεσκίας. Να το εξηγήσουμε. Αυτό δεν είναι στη γενική του σύλληψη. Αυτό είναι. Δήθεν το δικαίωμα της επιλογής. Ναι. Πρώτον, το δημόσιο σχολείο με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει τη στήριξη του δημοσίου, του κράτους. Διότι τα χρήματα τα δημόσια θα πηγαίνουν σε τσέπη του καθενός. Για να πηγαίνουν από εκεί πέρα σε δημόσια ή και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Δηλαδή αυτό είναι και περίεργο. Ιδιωτική εκπαίδευση με δημόσιο χρήμα. Η λογική ποια είναι, δηλαδή. Η λογική είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να επιλέγει ο γονιός. Όχι, λέω που προτείνει, όχι, αυτό. Ότι ο γονιός θα μπορεί να επιλέγει το καλό σχολείο που νομίζει. Έτσι όμως θα φτιαχνούν πολλών κατηγοριών σχολεία. Το κράτος θα αποσύρεται από τη βασική του υποχρέωση να χρηματοδοτεί και να υποπτεύει όλα τα σχολεία για τη γενική άνοδο των σχολείων. Θα πει οι εύποροι που έχουν κάποια χρήματα θα δουν τι θα κάνουν τα παιδιά του. Οι λαϊκές τάξεις θα πηγαίνουν σε σχολεία. Το έχουν δεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πουθενά έτσι σαν κατεύθυνση. Υπάρχει διατάσει. Υπήρχε παλιότερα. Όταν ανέβαινε ο θεσμός. Πολλά έχουμε να πούμε, δεν προλαβαίνουμε. Και για τα θέματα των εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Αυτό το έχουμε να πούμε. Ο τύπος χιλιάδες προσφυγόπουλα θα καθίσουν στα Φρανία φέτος. Βεβαίως. Αυτό με σε 800 τάξεις υποδοχής. Θα είναι. Κοιτάξτε, με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και την ελληνική νομοθεσία, τα προσφυγόπουλα και τα μεταναστόπουλα πρέπει να είναι στις τάξεις με τα ελληνάκια. Αυτό είναι υποχρέωση διεθνής. Βεβαίως, όμως που δεν υπάρχει. Βεβαίως, αφού ληφθούν υπόψη ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια τη γλωσσική των παιδιών. Γι' αυτό εμείς τώρα δεν τα βάζουμε τα παιδιά μέσα στις τάξεις με τα ελληνάκια, αλλά τα βάζουμε στα ίδια σχολεία, το απόγευμα, σε τάξη υποδοχής. Αυτό. Και αφού μερικούς μήνες, πόσο χρειαστεί. Αυτό δίνει μια χρυσή τομή για τους γονείς οι οποίοι ανησυχούσαν. Να μην ανησυχούν καθόλου. Ενώ που έχουν θετική, είναι θετική απέναντι σε αυτό. Αλλά ανησυχούν. Και για τα παιδιά τα ίδια. Να, το, okay. Τι καλό έχει. Κάποια στιγμή μπορεί να συμπίπτουν τα διαλύματα των παιδιών με τα άλλα παιδάκια. Σιγά σιγά. Σωστό, ναι, ναι, να κάνουν παρέες. Να μην έχουμε γκέτο. Και όταν τα παιδιά αποκτήσουν μια γλωσσική επάρκεια και μια γνώση της πραγματικότητας. Αυτό θα αρχίσει από φέτος. Από φέτος αρχίζει. Έχουν βρεθεί οι τάξεις. Δηλαδή, είναι στα ίδια σχολεία, θα είναι τα απογεύματα. Τα απογεύματα. 2 με 6. Από πλευράς προσωπικού καθηγητό για θέση. Θα κάνουμε από τους πίνακες που υπάρχουν των αναπληρωτών και κάποιες ειδικές διατάξεις που αφορούν ειδικούς καθηγητές που γνωρίζουν να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Θα κάνουν επιλογές. Δεν θα είναι η γλώσσα τους, θα είναι η γλώσσα αγγλική η δεύτερη. Τα παιδιά θα διδάσκονται. Πρώτον ελληνικά. Άρα θέλουμε Έλληνες να τα διδάξουν. Αν ξέρουν και λίγο αγγλικά Έλληνες, καλό είναι αυτό το πράγμα. Βοηθάει. Δεύτερον, θα διδάσκονται ξένες γλώσσες. Αγγλικά. Γιατί πολλά θέλουν να φύγουν οι οικογένειες. Άρα πρέπει να τα διευκολύνουμε, να είναι έτοιμα να φύγουν που θα πάνε. Τρίτον, τα παιδιά θα διδάσκονται διάφορη γυμναστική, θα διδάσκονται καλλιτεχνικά μαθήματα. Θεατρική αγωγή, σιγά σιγά, σαν παιδιά. Να αγαπήσουν και την Ελλάδα λίγο. Βέβαια. Mm. Μα αν δουν ότι το σχολείο τους είναι ένα σχολείο ισότιμο με τα παιδιά, με τα ελληνάκια, και θα το κρίνουν του χρόνου σίγουρα αυτό το πράγμα, που θα πάνε στα σχολεία. Από πλευράς κόστος, το καλύπτει η ΟΗΕ. Καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι θεσμοί, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από το κόστος. Μάλιστα. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Εγώ μπαίνω στον πειρασμό να φύγω λίγο από εκεί και να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη ιδιότητά σας, τον δημοσιογράφο. Πειρασμός, θρησκεία, όλα μαζί πάνε σήμερα. Σε σχέση με το αυτό που αποκαλέστηκε Περούκα Γκέιτ, με τους δύο δημοσιογράφους, δηλαδή στις ΗΠΑ κτλ. Ναι. Εάν έχετε και αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Είναι τόσο, ας πω, τόσο αυτονόητη η άποψη ότι αυτού του είδους η δημοσιογραφία δεν βοηθάει την ενημέρωση του πολίτη. Ούτε την έρευνα δήθεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Είναι μια κακή τηλεοπτική δημοσιογραφία. Μάλιστα. Μετατρέπει το δημοσιογράφο από επαγγελματία της ενημέρωσης, με μια διοντολογία που πρέπει να έχει, το μετατρέπει σε ένα πρόσωπο το οποίο υποδύεται ρόλους που δεν του ανήκουν. Μάλιστα. Έχετε λίγο ευθύνη όμως εσείς, διότι σαν ΣΥΡΙΖΑ λίγο
όποιος δεν είναι κοντά σας, λίγο... Κάνετε επιθέσεις στους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση κάνει επιθέσεις στους δημοσιογράφους ή ότι υπάρχουν συγκροτήματα, δεν λέω δημοσιογράφοι, συγκροτήματα διαπλεκόμενα τα οποία κατά τρόπο πολλές φορές ανήθικο επιτίθεται στην κυβέρνηση και στοχοποιούν και την κυβέρνηση και πρόσωπα της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση απαντάμε αυτό, σε αυτό. Δεν απαντάμε αυτό, απαντάμε στοιχειώδη πολιτική και δημοκρατική άμυνα. Εσείς με την εμπειρία σας ως δημοσιογράφος. Λάθη γίνονται, βεβαίως γίνονται. Ένα από τα μεγαλύτερα. Αλλά δέστε πιο το κύριο όμως. Δεν θέλω να μπω σε παλιά γνωστή υπόθεση κτλ. Αλλά κάποιοι υπουργοί υπερβάλλουν λίγο το. Υπάρχει ένα έλλειμμα πάντως ενημέρωσης από πλευράς της κυβέρνησης. Τι υπάρχει. Έλλειμμα ενημέρωσης. Δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε ενημέρωση από αυτή που θα έπρεπε, γιατί να μην λειτουργεί το μπρίνκ. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να ξαναρχίσει τον πλήρη. Και όχι με κάθε μέρα. Επαγγελματική εμπειρία ήταν αυτή. Κάποτε σας θυμάμαι κάθε μέρα να είστε στην παραγωγή του. Βγάζαμε το ψωμί μας εκεί. Βεβαίως. Και γεγονότα βγαίνουν και πηγαίνουν. Ενημέρωση των πολιτών, βεβαίως. Και διασταύρωση. Και όσο απαντούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και δεν μπορεί να γράψει αντίθετα. Αλλά αυτό όμως το κακό ξεκίνησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που κατάγεται τα briefing. Σωστό είναι αυτό. Αλλά θα περιμέναμε να το έχει επαναφέρει. Επί Πασόκ ήταν όμως. Και αυτή είναι η ενδιαφέρουσα κουβέντα για τους νέους δημοσιογράφους. Επί Γεωργίου Παπανδρέου, κυβέρνηση Παπανδρέου, το κατήργησε αυτό. Το κατήργησε. Το έκανε μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Και μετά τελείωσε. Ο κ. Μόσχιαλο. Γιατί είναι δύσκολο. Το κατήργησε εντελώς η κυβέρνηση Σαμαρά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά και κάτι άλλο. Να το πω γιατί είναι σημαντικό κατά την γνώμη μου. Η καθημερινή επικοινωνία της κυβέρνησης με τους δημοσιογράφους πρέπει να στηρίζεται σε μια ευχέρεια πολιτικών πρωτοβουλειών. Και σήμερα η κυβέρνηση, λόγω του μνημονιακού καθεστώτος, λόγω της σκληρής επιτήρησης, δεν έχει την ευχέρεια των πολιτικών πρωτοβουλειών που είναι αναγκαία για να έχει μια καθημερινή επαφή και ενημέρωση. Το πολιτικό πρωτοβουλειό τι εννοείται. Αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να πάρουμε συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα και όλα αυτά είναι υπό την κρίση των θεσμών αυτή τη στιγμή. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια συνολική αλλίωση της δημόσιας ζωής από τα μνημόνια, την τρόικα, τους θεσμούς στη χώρα μας. Και ο κάθε υπουργός του Υπουργείου θα πρέπει να έχει μια ενημέρωση, επαφή με τους δημοσιογράφους του τομέα του. Και εκεί υπάρχει. Έχει καταληφθεί πλέον το ρεπορτάζ κάθε Υπουργείου. Και εδώ θα μπορούσα. Υπάρχει, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει υπό τις προϋποθέσεις που η ιδιομορφία της τροϊκανής εξουσίας τα τελευταία χρόνια επιτρέπει. Να μην επομένως και από το πρωτοδικό σας υπάρχει μια απειλία υπομπομένως απέναντι στον δημοσιογράφο. Αμηχανία υπάρχει. Το λέω καθαρά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Λίγο σας πιέσαμε. Καθόλου. Σαν δημοσιογράφη να όχι, δεν τον πιέσαμε αρκετά, αλλά δεν είχαμε και πολύ χρόνο. Εμείς να παραδώσουμε. Θέλει περισσότερη ώρα. Θέλει μία και. Κάποια στιγμή θα έχουμε περισσότερο. Να παραδώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Να παραδώσουμε. Και τα περισσότερα μηνύματα ήταν θετικά. Να παραδώσουμε στο Κόντρα 24. Ναι. Αύριο, μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, Κόντρα News στα περίπτερα και 24 ώρια ενημέρωση, kontranews.gr. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.